Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Το θέμα της σημερινής συνάντησής μας έχει να κάνει με τις τροφοποιήσεις, μεταρρυθμίσεις που αφορούν το φως δαλάρισας. Έγινε και χθες μια συνάντηση μεταξύ του ΔΣ, του φορέα μας, βουλευτών, εκπροσώπου του Περιφερειάρχη. Είναι γεγονός ότι επιχειρείται μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που αφορά τους ΦΟΣΔΑ, ανάμεσα σε αυτούς και το ΦΟΣΔΑ Λάρισας. Το σχέδιο νόμου το οποίο έχει κατατεθεί προβλέπει την κατάργηση του ΦΟΣΔΑ Λάρισας και του ΦΟΣΔΑ Μαγνησίας και την απορρόφησή τους από την Παντήθα ΑΕ, τον αντίστοιχο φορέα διαχείρισης απορριμμάτων που λειτουργεί στην Καρδίζα και στα Τρίκαλα. Ο τρόπος με τον οποίο έρχεται αυτή η μεταρρύθμιση είναι σφαλμένος. Δεν έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Σύσσωμη τοπική αυτοδιοίκηση είναι απέναντι σε αυτήν τη μεταρρύθμιση. Η ΚΕΔΕ με απόφασή της έχει ζητήσει την απόσυρση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Και ο λόγος είναι αφενός ότι δεν έχει γίνει με καμία τεκμηρίωση. Η μεταρρύθμιση που επιχειρείται δεν στηρίζεται σε κάποια τεχνικο-οικονομικά κριτήρια που επιβάλλουν αυτή τη διαφοροποίηση. Και επιπλέον υπάρχουν πάρα πολλές πλημέλειες στην όλη διαδικασία και νομικής φύσεως αλλά και ουσιαστικής φύσεως. Να σημειώσουμε λοιπόν ότι ο ΦΟΣΔΑ Λάρισας είναι σύνδεσμος. Το ίδιο ισχύει και για τον αντίστοιχο φορέα στη Μαγνησία. Η Παντήθα ΑΕ είναι ΑΕ. Είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιμο και εξαιρετικά σημαντικό ότι δεν μπορούν δύο διαφορετικού τύπου φορείς να συγχωνευτούν. Πράγμα που σημαίνει ότι άλλο καθεστώς διέπει τη λειτουργία μιας ΑΕ και άλλο καθεστώς τη λειτουργία ενός συνδέσμου διαχείρισης απορριμμάτων. Και το πιο βασικό παράδειγμα είναι η επιπλέον επιβάρυνση με το ΦΠΑ που έχει μια ΑΕ, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, η Παντήθα. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι από το 2012 υπάρχει περιφερειακός φορέας διαχείρισης απορριμμάτων Θεσσαλίας, Μέδρα τη Λάρισα, ο οποίος δεν έχει καταργηθεί. Υπάρχει δηλαδή ένα νομικό πρόσωπο το οποίο έχει αυτό το χαρακτήρα που θέλουμε να διαμορφώσουν, το οποίο δεν το έχουν λάβει υπόψη τους. Ένα άλλο σημείο επίσης που έχει μεγάλη σημασία είναι το ότι ούτε η Παντήθα ΑΕ θέλει να προχωρήσει αυτή τη συγχώνευση, που θα είναι ο βασικός φορέας που θα προκύψει, ούτε ο ΦΟΣΔΑ Μαγνησίας θέλει να γίνει αυτή η συγχώνευση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όταν δεν υπάρχει η διαβούλευση που απαιτείται, όταν δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη των φορέων που συγχωνεύονται, κάτι τέτοιο είναι από τη φύση του μισηγενές. Είναι πάγια θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης ότι δεν θέλουμε να έχουμε αναγκαστικές συνενώσεις. Σε εθελοντική βάση μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και το έχουμε αποδείξει ήδη στο παρελθόν με συνεργασίες σε επίπεδο ΔΕΙΑΛ, για παράδειγμα, που έχουμε προγραμματική σύμβαση τόσο με τον Δήμο Κιλελέ όσο και με τον Δήμο Τεμπόρ. Ομόφωνα λοιπόν, το ΔΣ του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων Λάρισας, του ΦΟΣΔΑ Λάρισας όπως είναι γνωστό, αποφάσισε να ζητήσει την απόσυρση του νομοσχεδίου και την εκ νέου έναρξη του διαλόγου από μηδενική βάση, προκειμένου και οι φορείς που θίγονται να εκθέσουν τις απόψεις τους. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε. Και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο να ψηφιστεί το νομοσχέδιο τις επόμενες ημέρες. Χθες λοιπόν έγινε μια συνάντηση μεταξύ βουλευτών του νομού Λάρισας που ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις. Υπήρξε μια τεκμηριωμένη ενημέρωση για το τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στο νομοσχέδιο και επιβεβαιώθηκε η εκ νέου σύμφωνη γνώμη, ομόφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΣΔΑ που δείχνει ότι είναι αντίθετο στην επιγενόμενη μεταρρύθμιση. Πρέπει λοιπόν όλοι, κυρικά αυτοί που έχουν την ευθύνη να εκπροσωπούν τους πολίτες του νομού Λάρισας, να πάρουν θέση σε αυτή την αλλαγή που πρόκειται να γίνει, μια αλλαγή που γίνεται ερήμην των Δήμων που συμμετέχουν στο ΦΟΣΔΑ Λάρισας και να επαναλάβω ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΣΔΑ για την αντίθεσή τους στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Δική μας επιθυμία είναι να παραμείνει ο φορέας ως έχει, δεν προσφέρει τίποτα για την γενόμενη μεταρρύθμιση
ίσα ίσα θα δημιουργήσει πολλά περισσότερα προβλήματα και θα είμαστε απέναντι σε κάθε κίνηση που θα θίξει τη λειτουργία και τα συμφέροντα του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων. Τα απορρίμματα είναι ένας πολύ ευαίσθητος τομέας. Έχει γίνει πολύ κουβέντα το τελευταίο διάστημα για τη διαχείρισή τους και το κόστος λειτουργίας των φορέων και πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν. Είναι σε εξέλιξη σημαντικά και μεγάλα έργα στην περιοχή μας, με πρώτο και βασικό τη ΜΕΑ, τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων, η οποία μετά από μια πολύ δύσκολη διαδικασία δικαστική έχει φτάσει στο τέλος της και το επόμενο διάστημα είναι να υπογραφεί η σύμβαση. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα θιχτούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να γίνουν. Σε κάθε περίπτωση, ως φως λαλάρισας, είμαστε αντίθετοι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο τρόπο για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το δίκαιο και την εύρυθμη λειτουργία του φορέα μας. Ευχαριστώ πολύ. Αν έχετε κάποια ερώτηση.